ότι μπορούμε να συνεργαστούμε για να φτάσουμε σε ένα πολύ καλύτερο συμπέρασμα. Πρέπει να σας πω ότι ταυτόχρονα, και αυτό είναι πολύ σημαντικό, έχουμε τη νέα πρόταση Juncker όσον αφορά τα επενδυτικά κεφάλαια τα οποία θα διατεθούν τα επόμενα χρόνια. Είναι κάτι το οποίο αποδεχθήκαμε, το υποστηρίξαμε και τώρα ο Προεδρεύων έχει αποδεχθεί την παρουσίασή του. Αυτό σημαίνει ότι πραγματικά έχουμε πια και την οικονομική σφραγίδα, μπορώ να το πω έτσι, ώστε να δώσουμε το τεράστιο αυτό οικονομικό έναυσμα στην ευρωπαϊκή οικονομία. Τέλος, ο Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ σήμερα είπε ότι το απόγευμα θα μιλήσει από κοινού με όλους τους θεσμικούς φορείς για να μπορέσουμε πραγματικά εις το μέλλον να αντιδρούμε με μεγάλη ταχύτητα και αποτελεσματικότητα όταν μιλάμε για τα θέματα μετανάστευσης και την ανάγκη άμεσης αντίδρασης. Πιστεύω ότι είναι πολύ σημαντικό. Κοιτάξαμε πολύ προσεκτικά εμπροκειμένου τις προτάσεις της Αγγλίας, οι οποίες έχουν έρθει, και έχουμε ασχοληθεί με το θέμα της ασφάλειας και της αντίστοιχης πολιτικής. Είναι κάτι το οποίο θα μας απασχολήσει και μας απασχολεί ήδη. Θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή σας ότι όλα αυτά τα οποία σας είπα τώρα γερμανικά θα τα επαναλάβω ευχαρίστως και σε μια άλλη γλώσσα. Ο κύριος Γιούνκερ, είμαι πάρα πολύ ευτυχής που είμαι σήμερα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και μπορώ να μιλήσω. Δεν είναι πάρα πολύ εύκολο εδώ και τώρα, γιατί από χθες το βράδυ είμαι σε μια πολύ μακρά διαβούλευση. Αρχίσαμε 12 το μεσημέρι και έφτασε μέχρι τις 3 το πρωί. Αλλά η θερμή φιλία την οποία αισθάνομαι και προς τον πρόεδρο του Κοινοβουλίου αλλά και προς το Κοινοβούλιο το ίδιο με οδήγησε εδώ πέρα. Και θα ήθελα να πω ότι σήμερα το πρωί αρχίσαμε πάλι με τις διαπραγματεύσεις σε σχέση με το θέμα της Ελλάδος. Θέλω να ελπίζω ότι θα φτάσουμε σε ένα συμπέρασμα. Εγώ και ο κύριος Σούλτς συμφωνούμε ότι το Κοινοβούλιο και η Κομισιόν θα πρέπει να εργαστούμε συνεκτικά αλλά και πολύ στενά για να έχουμε πολύ κοινές προτάσεις κάθε φορά που υπάρχουν θέματα διαθεσμικά και τα οποία θα πρέπει να απαντηθούν και από τους δύο θεσμικούς φορείς. Και το Κοινοβούλιο και η Κομισιόν, λόγω του θεσμικού τους ρόλου, είναι υποχρεωμένοι κάθε φορά να συμφωνούν, να παρουσιάζουν κοινές προτάσεις και να κινούμεθα με έναν ομοιογενή τρόπο. Χαίρομαι ιδιαίτερα που το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει αποδεχθεί αυτή την πρόκληση και θέλει πραγματικά να μας βοηθήσει. Έτσι εμείς μπορούμε πάντα να είμαστε σε στενή σχέση και να μπορούμε να ξέρουμε τι συμβαίνει. Σήμερα το πρωί αναπτύξαμε το Ευρωπαϊκό Οικονομικό Πλαίσιο Επενδύσεων. Του δώσαμε σήμερα το τελευταίο OK και του είπαμε ότι μπορεί να ξεκινήσει να εργάζεται, αν μπορώ να κάνω χρήση αυτή τη παρομοίωσης, και πρέπει να σας πω ότι από το φθινόπωρο του προηγουμένου έτους που έχω αναλάβει όλες αυτές τις ευθύνες, είμαι σε θέση να εκπληρώσω την υπόσχεση την οποία είχα δώσει στο Κοινοβούλιο σε σχέση ότι θα έχουμε προϋπολογισμούς οι οποίοι θα επιτρέψουν διαρθρωτικές αλλαγές, αλλά πάνω απ' όλα θα κάνουμε μία πολιτική η οποία να δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας μέσα στην Ευρώπη. Αυτό αποσκοπεί να κάνει το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων, όπως το έχουμε ονομάσει. Και πρέπει να σας πω, έχουμε προσπαθήσει να βάλουμε όλα τα στοιχεία τα οποία απαιτούνται μέσα. Είδα ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μας υποστηρίζει και πρέπει να σας πω ότι εδώ θα σταματήσω, γιατί πρέπει να επανέλθω στις διαπραγματεύσεις με τους Έλληνες συναδέλφους. Πάντως πρέπει να ξέρετε ότι καθημερινά εγώ μιλώ με το Κοινοβούλιο για να ξέρω ακριβώς τι θα γίνει με το θέμα της μετανάστευσης. Παρακολουθώ τις προτάσεις οι οποίες μας έχουν υποβληθεί. Θέλω να ελπίζω ότι αυτό είναι μια ευθύνη όλων μας και ελπίζω έτσι όλοι να το καταλάβουμε. Πρέπει το θέμα των μεταναστών και των προσφύγων να μην θεωρηθεί ότι είναι πρόβλημα των Ελλήνων, των Μαλτέζων, των Ιταλών. Όχι, είναι ευρωπαϊκό πρόβλημα. Εδώ επί της ουσίας έχουμε συμφωνήσει. Και τώρα τα ίδια αγγλικά.